Ο πόνος στον ώμο μπορεί να οφείλεται στο σύνδρομο της υπακρομιακής προστριβής. Αποτελεί την πιο συχνή πάθηση και αιτία πόνου στον ώμο. Η εικόνα του είναι σαν ένας πλάγιος πόνος στον ώμο, την οποία ο ασθενής βιώνει όταν προσπαθεί, για παράδειγμα, να βάλει το σακάκι του ή μια γυναίκα όταν προσπαθεί να βάλει το στιθοδεσμό της. Είναι πιο έντονη όταν προσπαθούμε γενικότερα να κάνουμε πράγματα που πρέπει να σηκώσουμε το χέρι μας πάνω από το επίπεδο του ώμου. Στις περιπτώσεις αυτές ο πόνος περιγράφεται σαν ένα μάγκωμα, σαν μια σουβλιά. Οφείλεται κατά κύριο λόγο σε φλεγμονή του τένοντα, του υπερακανθίου, ο οποίος σηκώνει το χέρι στο πλάι, και επίσης σε μία φλεγμονή των μαλακών μορίων οι οποίοι υπάρχουν στον υπακρομιακό χώρο, στην περιοχή του ώμου, οι οποίοι στενεύουν το χώρο μέσα στον οποίο γλιστράει ο τένοντας. Υπάρχει και οστική συμμετοχή, δηλαδή και τα κόκαλα που είναι στην περιοχή μπορούν να προκαλούν τον πόνο αυτό, με τη δημιουργία ενός έξτρα οστού από την πλευρά του ακρομίου, το οποίο αποτελεί την οροφή του χώρου αυτού μέσα στον οποίο γλιστράει ο τένοντας, και από τα μαλακά μόρια τα οποία φλεγμένουν και γίνονται πιο πεπαχισμένα. Όσον αφορά τη θεραπεία του συνδρόμου της υπακρομιακής προστριβής, χαρακτηρίζεται σε συντηρητική και χειρουργική. Ως συντηρητική είναι η θεραπεία με φάρμακα, φαρμακευτική αγωγή, συνήθως δίνουμε αντιφλεγμονώδη και παυσίπονα, με συνεδρίες φυσικοθεραπείας που σκοπό έχουν να δυναμώσουν την περιοχή του ώμου, και με ελάχιστα, ας το πούμε έτσι, επεμβατική θεραπεία, η οποία αποτελεί την ενεσοθεραπεία, η οποία μπορεί να είναι είτε ενέσεις κορτιζόνης είτε ενέσεις με αυξητικούς παράγοντες. Όταν τα μέτρα, τα συντηρητικά αυτά μέτρα δεν αποδώσουν, τότε θα πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά τη χειρουργική θεραπεία, η οποία θα μας λύσει και το πρόβλημά μας. Στην περίπτωση της χειρουργικής θεραπείας γίνεται αρθροσκοπικά, δηλαδή με δύο ή τρεις τομές. Βάζουμε μέσα στην άρθρωση του ώμου μία κάμερα και εργαλεία. Δεν έχουμε μεγάλες τομές, έχουμε μόνο δύο ή τρεις τομές του ενός εκατοστού, όπου καθαρίζουμε αφενός με τα μαλακά μόρια, το θύλακο ο οποίος είναι πεπαχισμένος, και καθαρίζουμε και το έξτρα οστό, αυτό το οστεόβητο, ουσιαστικά λιένοντας την οροφή του χώρου μέσα στον οποίο γλιστράει ο τένοντας. Γενικότερα θα πρέπει να ενημερώσω τους τηλεθεατές ότι είναι ένας πόνος ο οποίος είναι διαχειρίσιμος. Είναι εύκολα διαχειρίσιμος. Έχουμε όλα τα μέτρα, και συντηρητικά και χειρουργικά, που δεν θα πρέπει να φοβίζει τον ασθενή να καταφύγει σε έναν γιατρό προκειμένου να το αντιμετωπίσει. Όσον αφορά τη χειρουργική θεραπεία, προτρέπουμε τον ασθενή για άμεση κινητοποίηση. Δεν χρειάζεται ο ασθενής να έχει το χέρι του σε μία ανάρτηση, δηλαδή να είναι κρεμασμένο για πολλές εβδομάδες. Από την επόμενη μέρα του χειρουργείου τον προτρέπουμε να αρχίσει να κινητοποιείται. Τα αποτελέσματα μας είναι πάρα πολύ καλά και οι ασθενείς μας είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι, και τις περισσότερες φορές το μόνο τους παράπονο είναι γιατί δεν το είχαν κάνει νωρίτερα.